Καλά είμαστε. 48.000 ενίσχυ. Μόνο. Τώρα που θα έρθει ο Βιερίνη 32 χρονών, φέρτε και μια περπατούρα στο αεροδρόμιο. Τι να τον κάνεις ρε, τι να τον κάνεις, αυτά σας φάγανε τόσα χρόνια ρε. Αυτά σας φάγανε τόσα χρόνια βρε άμπαλοι. Βρήκα το Σαββίδι τώρα, του ρουφίξουν το αίμα τώρα. Δεν κάνει μεταγραφές, με μια μεταγραφή οικονομήσουν όλοι βρε. Ποιος αερίνια βρε τώρα βρε, λέγε. Τι να τον κάνεις ρε. Αν έχετε δώσει μπάλα στο κεφάλι σας, πείτε τον ανθρωπάκο εκεί και το γιο του, τον Γιώργο, πάρτε ένα center back Κοντρέρας ρε. Ένα Σκαρτάδο πάρτε μωρέ και ένα Μαραγκό πάρτε μωρέ και πάρτε το πρωτάθλημα με τον Ενρί και τον Μπίζεσβαρ, τον Μακ, τον Τζάλμα και τον Μπρίγιοβιτς βρε τώρα. Θα πάρεις το Βιερίνη απάντε να πούμε βρε. Κώστα δεν μου λες μια ερώτηση. Ναι. Τρελή ερώτηση. Τρελή κάτι να. Αποκλείστηκε η Παρτιζάν. Περνάει ο Πάου σήμερα. Υπάρχει περίπτωση στην κλήρωση να κλείσει Πάου Παρτιζάν. Δεν ξέρω, φίλε, αυτά τα ξέρει ο Μάντζιος. Δεν ξέρω. Θα στα πει τώρα 4 ώρα που θα έρθουν τα παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με αυτά πολύ. Πολύ. Ποιο θα παίξει τα γκρουπ και τέτοια. Δεν τα, μου τα λένε τα παιδιά. Δηλαδή δεν το ψάχνω. Θα μου πούν τα παιδιά. Με πιάνει που λέει και ο κόκκινο με πιάνει αδιάβαστο. Με πιάνει αδιάβαστο. Ναι. Ούτε Βιερίνια θέλουμε τίποτα, την παράγκια να πάρουμε. Άμα πάρουμε την παράγκια, όλα λύνονται τα προβλήματα. Και πήρατε αυτό τον ανοιχτό μάτι εκεί, τον. Πώς το λένε αυτόν τον που έβγαινε στον Κανελάκι και κοιμόμασταν τα απόγευμα, τρακέραμε από τον Ήμπρο. Πώς το λέγανε, ρε. Το γραμμένο, ρε. Θα πάρεις τώρα τις διαιτητές. Τους είδα εγώ, περάσανε εκεί τα τεστ. Πρώτο τελευταίο για το ημίωρο, ναι.